Μιλούσαμε πριν τις διαφημίσεις για αυτό το υπέροχο σε περιεχόμενο, σε σύλληψη βιβλίο. Τώρα, είμαι βέβαιος ότι ο πατέρας Θεμιστοκλής Μουρτζανός, ο κατασάρκα αδελφός του πατρός Ιγνατίου Μουρτζανού που έχει συγγράψει αυτό το υπέροχο βιβλίο, θα τα φιλτράρει με μια αντικειμενική ματιά όσα έχει να πει, αλλά και να είναι βουτυγμένα στην αγάπη την αδελφική, δεν είναι και κακό. Ξέρετε, γιατί όλη η αναφορά γίνεται στο πνεύμα και το νόημα της αγάπης, σε όλες τις εκδοχές της, έτσι. Την ευλογία σας και χρόνια πολλά για χθες, πατέρα Θεμιστοκλή. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και σε εσάς, καλά Χριστούγεννα να έρθουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που επικοινωνούμε και το ξέρετε αυτό πάντοτε. Εγώ είμαι λίγο μακριά, είμαι στην Κέρκυρα, αλλά και πάντοτε έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε για θέματα που έχουν να κάνουν και με την Εκκλησία και με τη διακονία στη Λάρισα. Τους ασπασμούς μας και στον Μητροπολίτη σας, Νεκτάρη. Βεβαίως και από αυτόν. Θέλω να ευχαριστήσω για αυτήν την πρόσκληση. Θέλω να πω, αφήνοντας στην άκρη την συγγένεια, η οποία έτσι κι αλλιώς δεν κρύβεται και δεν υπάρχει λόγος να κρυφτεί, θέλω να πω ότι η προσπάθεια του πατρός Ιγνατίου είναι μια προσπάθεια που νομίζω ότι είναι σημαντική. Να δοθεί ένα μήνυμα από τη μεριά της Εκκλησίας στη νεότερη γενιά, στους νέους ανθρώπους, ότι η Εκκλησία δεν είναι κάτι που είναι μακριά από αυτούς, από τα προβλήματά τους, από τις αγωνίες τους, από τις σκέψεις τους, από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Βλέπει τις στιγμές της ζωής, γιατί νομίζω ότι αυτός που θα διαβάσει αυτό το βιβλίο, αυτό θα κρατήσει καλά μέσα του, μικρότερος, νεότερος και μεγαλύτερος, τις στιγμές της ζωής του ανθρώπου και ιδίως του νέου ανθρώπου, που έχουν να κάνουν με την αγάπη, με την απογοήτευση, με την αφιλοτιμία πολλές φορές των ανθρώπων, με πειρασμούς που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουμε, με δυσκολίες, με την ταυτότητά μας, θα έλεγα εγώ περισσότερο. Θα δει ότι η Εκκλησία έχει να καταθέσει έναν λόγο φρέσκο, έναν λόγο νεανικό και έναν λόγο, θα έλεγα, χριστιανικό, ο οποίος δεν είναι μόνο ότι πρέπει να κάνεις αυτό ή εκείνο ή το άλλο, όπως συνήθως οι περισσότεροι έχουν την αντίληψη για την Εκκλησία, ότι είναι, μιλάω με έναν ιερέα, θα μου πει ότι πρέπει να κάνω αυτό εκείνο, να τακτοποιηθώ. Δεν είναι έτσι. Η Εκκλησία μιλά στις λεπτομέρειες της στιγμής του ανθρώπου, στις λεπτομέρειες που έχει ανάγκη ο άνθρωπος έτσι να αισθανθεί μια παρηγοριά. Και νομίζω ότι και εσείς το ξεφυλίσατε και το είδατε το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο που σου δίνει μια αισιοδοξία. Θα έλεγα έναν παρηγορητικό λόγο, τον οποίο η μεγαλύτερη... Δεν θα έλεγα μόνο αισιοδοξία, δηλαδή επειδή όλοι περνάμε και τις σκοτεινές μας περιόδους, οι στιγμές δεν είναι ανάγκη να είναι μεγάλη περίοδος, σου δημιουργεί όχι απλώς μια διαφυγή, σου δημιουργεί αίσθημα ανάτασης αυτό το βιβλίο. Και ελπίδας. Ότι ακριβώς δεν είσαι μόνος σου μέσα στις δυσκολίες της ζωής και όταν τα πράγματα δεν σου πάνε καλά, έχεις τη βοήθεια του Θεού, αρκεί να το ζητάς και να το νιώθεις. Αλλά θα έλεγα να μην το πάρουμε μόνο από την αρνητική πλευρά, δηλαδή τις δύσκολες στιγμές της ζωής. Δεν είναι ένα βιβλίο μόνο για τις δύσκολες περιστάσεις, να το πω έτσι. Είναι ένα βιβλίο το οποίο σε βοηθά να εκτιμήσεις τα ωραία που σου συμβαίνουν στη ζωή. Έτσι. Και να δεις ότι μέσα από την διάθεση που η Εκκλησία έχει, δεν είναι απλώς να σου πει μην κάνεις αυτό ή εκείνο ή το άλλο, ή όταν σου έρχονται τα στραβά ή σταυροί, οι δυσκολίες της ζωής, κάνε αυτό ή εκείνο ή το άλλο. Δεν φτάνει αυτό. Η Εκκλησία έρχεται τι, να σου πει να ζήσεις και να χαίρεσαι και τις ωραίες στιγμές τις οποίες έχεις στη ζωή σου, με ευγνωμοσύνη απέναντι στο Θεό και την προσοχή να παλέψεις να τις κρατήσεις αυτές τις στιγμές. Και νομίζω ότι με τον τρόπο του πατήρ Ιγνάτιος, έναν τρόπο ο οποίος πηγάζει, θα έλεγα, από την εμπειρία του και τα βιώματά του, γιατί ξέρετε πολύ καλά εσείς ότι είναι πάρα πολλά χρόνια παλεύει με τη νέα γενιά στη Λάρισα. Κοιτάξτε, αυτό που ξέρω εγώ, πέρα από το αφανές έργο του, που όμως έτσι σταλάζει ευεργετήματα και μόνο σε ψυχές νέων ανθρώπων, καταλαβαίνω ότι μεγαλώσατε σε μια ωραία οικογένεια. Δεν είναι τυχαίο. Μεγαλώσαμε, κύριε Πολύζο, σε μια οικογένεια η οποία πίστευε στο Θεό πρώτα απ' όλα. Μια οικογένεια η οποία δοκιμάστηκε. Δεν ήταν μια οικογένεια στην οποία τα πράγματα μας ήρθαν ρόδινα στη Καλά, ζωή. Προφανώς. Αλλά είχαμε αγάπη. Είχαμε αγάπη πολύ μεταξύ μας και με τον αείμνηστο τον πατέρα μας και κυρίως με τη μητέρα μας, η οποία, να το πω έτσι, στάθηκε πραγματική ηρωίδα, όπως γράφει ο πατήρ Ιγνάτιος μέσα στο βιβλίο του. Αλλά θα έλεγα και εμείς ως οικογένεια είχαμε ένα δέσιμο, το οποίο όμως δεν μας έκανε να φεύγουμε από αυτό που είναι αληθινό. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί. Δηλαδή, δεν εξειδικεύουμε πράγματα και καταστάσεις. Προσπαθήσαμε
μέσα από την αγάπη των γονιών μας, οι οποίοι ήταν και οι δύο πολύ καλοί ακροατές. Και νομίζω ότι αυτό βοήθησε και τον πατέρα Ιγνάτιο, και ένας που θα διαβάσει το βιβλίο, ακόμα και αν δεν τον ξέρει, θα πει αυτός ο άνθρωπος ξέρει να ακούει. Να ακούει με την έννοια να καταλαβαίνει, να έχει διάθεση να ακούσει. Έτσι. Και ό,τι καταγράφει, το καταγράφει επειδή έχει ακούσει. Είπατε πριν κάτι πολύ ωραίο, ότι πρέπει να ευγνωμονούμε για αυτά που έχουμε. Ξέρετε, το χαζολέγαμε τώρα στην περίοδο αυτή της πανδημίας που δυσκόλεψαν τα πράγματα, απειλήθηκε η ζωή πολλών ανθρώπων. Είχε πάρει τις προάλλες ένα παλικαράκι που είναι εκγενετής παραλυτών, να τον βοηθήσουμε. Ξέρετε, είναι πάντα και τα μέσα ένας διάβλος επικοινωνίας με την εξουσία για κάτι χαρτιά, γιατί θέλει να δουλέψει παρά τα προβλήματα που έχει. Έχει λαχτάρα για τη ζωή, αλλά δυσκολεύεται με τα πιστοποιητικά του. Και σκεφτόμουν τώρα έναν άνθρωπο που έχει μεγάλη αναπηρία από μικρό παιδί, δεν έχει χάσει το κουράγιο του για τη ζωή. Και εμείς σηκωνόμαστε και λέμε, α, πιάστηκα ή α, δεν κοιμήθηκα καλά. Το ένα και το άλλο, και το ότι είμαστε αρτιμελείς, ότι ανασένουμε και έχουμε την όρασή μας και τη μιλιά μας και την ακοή μας. Και μπαίνουμε σε ένα στίβο, ακόμη και αν παλέψουμε σκληρά κάθε μέρα, αυτό το θεωρούμε ως αυτονόητο. Δηλαδή ότι έτσι είναι η ροή των πραγμάτων. Αλλά δεν είναι έτσι καθόλου. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Πολύζο, αυτό το οποίο νομίζω ότι χρειάζεται να ξαναδούμε, και νομίζω τέτοια βιβλία βοηθούν πάρα πολύ. Καταρχάς, είναι βιβλίο που διαβάζεται εύκολα και ευχάριστα. Χωρίς να είναι βιβλίο, η γλώσσα του είναι εξαιρετική, είναι δυνατή γλώσσα, αλλά είναι ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να το διαβάσει ο καθένας. Νομίζω ότι μέσα από τέτοια βιβλία, τα οποία αποτυπώνουν, αν θέλετε, και αυτή την πνευματικότητα της Εκκλησίας, η οποία σε βοηθάει τι, να χαρείς, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές σου, να πεις δεν είμαι μόνος μου. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα το οποίο περνάει ο πατήρ Ιγνάτιος μέσα από αυτό το βιβλίο, ότι δεν είμαι μόνος μου. Δεν είμαι μόνη μου για τις κοπέλες, ότι υπάρχει βοήθεια του Θεού, και εν πάση περιπτώσει, ακόμα και στα δύσκολα, θα κάνουμε ένα βήμα παραπέρα, θα προχωρήσουμε μπροστά, και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Το χρειαζόμαστε αυτό από την Εκκλησία, γιατί ξέρετε, θα επανέλθω σε αυτό το οποίο έλεγα προηγουμένως. Έχουμε μια αίσθηση ότι η Εκκλησία είναι να μας τραβάει τα αυτιά όταν ατακτούμε ή όταν έχουμε, ας πούμε, ενοχές, να πάμε να τις γιατρέψουμε, και δεν μπορεί να αγκαλιάσει τη χαρά μας. Κάτι το οποίο δεν είναι αλήθεια. Η Εκκλησία αγκαλιάζει τη χαρά του ανθρώπου. Θυμηθείτε, βάπτιση, γάμος, να το πω έτσι, λειτουργία που είναι γιορτή, γιορτές όλες. Είναι εικόνα χαράς. Είναι αυτό το αγκάλιασμα του ανθρώπου. Ευλογεί κάθε στιγμή τη ζωή του ανθρώπου η Εκκλησία. Το χρειαζόμαστε αυτό, και νομίζω το χρειάζεται περισσότερο η νέα γενιά, κύριε Πολύζο. Γιατί η νέα γενιά είναι που χρειάζεται να έχει μια επικοινωνία με κάτι γνήσιο και αυθεντικό, με κάτι το οποίο έχει διάρκεια. Η Εκκλησία έχει διάρκεια και ταυτότητα. Εμείς αρκετές φορές δυστυχώς δεν τα καταφέρνουμε να το δείξουμε αυτό το πράγμα, και έχω την αίσθηση ότι ένας λόγος ο οποίος είναι ζωντανός, δυναμικός, και από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αφιερωμένος από μικρό παιδί, ο πατριάτης από τη μικρή του ηλικία ήταν αφιερωμένος σε αυτόν τον δρόμο, ήταν, θα έλεγα, προορισμένος να γίνει αυτό το οποίο έγινε. Και νομίζω ότι το διακονεί, και εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμένα, το διακονεί με όλη του την ψυχή. Και όποιος είναι κοντά του ξέρει ότι παίρνει χαρά από αυτόν τον άνθρωπο. Και με αγάπη. Και δεν τη λέω τυχαία τη λέξη. Ο τίτλος του βιβλίου, Βήματα μαζί του, είναι το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου. Γράφει, μεταξύ άλλων, γιατί δεν προλαβαίνω να το διαβάσω όλο. Κάποιο βράδυ δέχθηκα από ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με ένα μήνυμα. Η αποστολή ήταν από μια ψυχή βασανισμένη και ταλαιπωρημένη από την κακία, τα ψεύδη και τη ζηλοφθονία του κόσμου. Η μέρα μου ήταν αρκετά κοπιαστική και τα φορτία που κουβαλούσα πολλά. Έπρεπε όμως να απαντήσω, δεν ήθελα να αφήσω αναπάντητο τον κόπο και την προσμονή του αποστολέα, γιατί ήμουν σίγουρος ότι η μοναξιά και η απογοήτευση ήταν οι καταστάσεις που κυριαρχούσαν. Ο Χριστός οδηγεί τη ζωή μας, είναι δίπλα μας παντού και πάντα. Όλοι μας έχουμε βιώσει δύσκολες στιγμές, νομίζαμε ότι είχαμε μείνει μόνοι μας. Η λύση είναι καθαρή και εξάστερη, πηγαίνω λίγο παρακάτω, γιατί αφού οι ρίζες της μοναξιάς βρίσκονται μέσα μας, δεν είναι δυνατόν να απαλλαγούμε από αυτή χωρίς να σκύψουμε στο εσωτερικό της ψυχής μας. Και ένα είναι το αληθινό όπλο που χτυπάει θανάσιμο τη μοναξιά, η αληθινή αγάπη. Η αγάπη είναι ο εχθρός της μοναξιάς. Βέβαια, καταλήγει με το αγαπημένο σας νησί, με τη Σκόπελο, με φωτογραφίες. Ευχαριστώ θερμά. Χρόνια πολλά. Και εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς, και να ευχηθώ έτσι αυτές οι μέρες που είναι μέρες αγάπης,
να μην μείνουμε μονάχα στο ότι δώσαμε, ας πούμε, μια φιλανθρωπία, μια έτσι βοήθεια σε κάποιον που είναι άρρωστος ή φτωχός, που και αυτό είναι σπουδαίο, αλλά να ξαναδούμε λίγο τον εσωτερικό μας κόσμο, έτσι με περισσότερη χαρά και περισσότερη διάθεση, να παλέψουμε και με πίστη εμείς στον Χριστό, νομίζω ότι θα τα πάμε καλά. Ευχαριστούμε θερμά, την ευλογία σας. Καλά Χριστούγεννα. Σας.